τώρα να ανοίξουμε ξανά την αυτοδιοικητική βεντάλια. Απόψε καλεσμένο στο στούντιο της Crete TV είναι ο κύριος Ηλίας Λιγερός, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής φυσικά της παράταξης Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να κάνουμε μια καλή συζήτηση, κυρίως για τους δημότες. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ξεκινήσω, κύριε Λιγερέ, όμως με το κλίμα έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται με αφορμή και τις χθεσινές εξελίξεις και τα όσα διαδραματίστηκαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι δεν είναι λίγο όταν από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα συζητάτε για θέματα που αφορούν τους πολίτες, αφού έχει προηγηθεί η παρέμβαση των ίδιων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν αυτό το κλίμα, το οποίο από πολλούς χαρακτηρίζεται ως κλίμα παρακμής, είναι ένα κλίμα που αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο στο σύνολό του ή αν είναι ένα κλίμα που καλλιεργήθηκε από τους χειρισμούς και τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής. Νομίζω ότι αν ένα συμπέρασμα θέλει κάποιος ή μπορεί να καταλήξει από την εικόνα αυτής της συνεδρίασης είναι ότι η Δημοτική Αρχή βρίσκεται στην αντίπερα όχθη από τα πραγματικά και τα καθημερινά προβλήματα των Δημοτών. Αυτό όμως δεν εκφράζει το Σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζει τη Δημοτική Αρχή. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι αντιδικίες κυρίως ήταν εσωτερικές της Δημοτικής Αρχής στη συζήτηση. Αυτό που θέλω να πω, το είχατε και σχόλιο σήμερα, είναι ότι οι ενεργοί πολίτες και εγώ στις παρεμβάσεις μου, αλλά και από προηγούμενα, τα θέματα που είχαν οι δημότες τα είχαμε θέσει. Και για τη Λαϊκή της Αλικαρνασσού, ουσιαστικά υιοθετήθηκε η πρότασή μας για ένα μεταβατικό χρόνο λειτουργίας εντός του Φάρου και συνολικά όλοι μαζί να πάμε στην Επιτροπή Λαϊκής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας να το κατοχυρώσουμε και γι' αυτό το χρονικό διάστημα 15 ημερών να μην λειτουργήσει και Λαϊκή στην Αλικαρνασσό. Είναι και σημαντικό ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού έστειλαν ένα ευχαριστήριο σήμερα, το οποίο ευχαριστούσε βέβαια στο Σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση, αλλά τόνιζε ακριβώς αυτά τα οποία λέγαμε εμείς και είχαμε καταψηφίσει την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που ερχόταν, γιατί πρώτη είναι να μεταφερθεί σε άλλη οδό, στην εκκλησία δίπλα από αυτή που είναι και λειτουργεί σήμερα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα που είχε ήταν η μετονομασία της οδού. Εμείς ποτέ στην πενταετία δεν έχουμε ψηφίσει αλλαγή ονόματος ή τροποποίηση ονόματος σε οδούς. Και τι είναι ο λόγος? Γιατί δεν θεωρούμε και θεωρούμε υποτιμητικό για το Δημοτικό Συμβούλιο αυτές τις αποφάσεις να τις παίρνει μια επιτροπή της περιφέρειας με διορισμένους υπαλλήλους. Που ναι, μεν μπορεί να έχουν τη γνώση της ιστορικότητας των προσώπων που προτείνονται ή των τοποθεσιών ή των πόλεων και να μπορούν να το τεκμηριώσουν, αλλά αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια επιτροπή δίπλα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, σαν πολιτικό όργανο και το οποίο θα ήξερε και τα θέματα, θα έπρεπε να πάρει την ουσιαστική απόφαση και γι' αυτό λόγο δεν είχαμε ψηφίσει ποτέ. Το τρίτο μεγάλο θέμα ήταν του κέντρου, το οποίο, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά. Είναι ένα θέμα που είχαμε εμείς αναλύσει πριν από 2,5 χρόνια σε μια κυκλοφοριακή, μια ημερίδα που είχαμε κάνει για τα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης και είχαμε βάλει όλο αυτό το πλαίσιο που σήμερα και οι ίδιοι άνθρωποι ζητούν και ήταν ένα θέμα που είχε ξεκινήσει πριν 6-7 χρόνια, αλλά είχε παγώσει και δεν είχε υλοποιηθεί το να εξασφαλιστεί μια θέση στάθμευσης ανά οικογένεια στις οικογένειες που είναι στο κέντρο. Είναι ένα στοιχείο το οποίο βοηθάει, αν θέλετε, να παραμείνει ο χαρακτήρας της κατοικίας στο ιστορικό κέντρο και να μην αδειάσει εντελώς κάτι που τώρα σταδιακά φαίνεται ότι οδηγούμεθα προς τέτοιες καταστάσεις. Τώρα θέλω να σας πάω στο εξής, με αφορμή το κύμα των αποχωρήσεων που καταγράφεται σε ό,τι αφορά την πλειοψηφούσα παράταξη και τις καταγγελίες, τις εχμές που τις ακούμε να πολλαπλασιάζονται και να επαναλαμβάνονται για ομάδα η οποία έχει συγκεκριμένο και ηγετικό ρόλο και είναι εκείνη η οποία κινεί τα νήματα μέσα στην Δημοτική Αρχή. Εντάξει, εγώ τώρα δεν θέλω να επέμβω στα εσωτερικά των άλλων παρατάξεων. Προφανώς, εγώ θέλω είναι να σας ρωτήσω αν έχετε αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Είναι δικό, είναι δικό τέτοιο, το θέμα, αλλά νομίζω ότι αντανακλά οι παρετήσεις από μια δημοτική ομάδα αντανακλούν διάφορα προβλήματα που είναι εντός της ομάδας. Και κάποιους τους συγκρατούν και παραμένουν, κάποιους δεν τους συγκρατούν και αποχωρούν. Είναι όμως θέματα εσωτερικής λειτουργίας και αποφάσεων των ίδιων των συμβούλων. Μάλιστα. Εμείς πάντως παραμείναμε, παρά τις εικασίες που έκαναν όλοι στην αρχή, και οι πέντε ενωμένοι μαζί και ξανακατεβαίνουμε στη διεκδίκηση της ψήφου των δημοτικών. Των δημοτών. Τώρα, δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε πριν από λίγο
δώσαμε και εμείς στη δημοσιότητα ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από την ανακοίνωση του κυρίου Λαμπρινού σε ό,τι αφορά τις αποχωρήσεις από την παράταξή του. Ένα σχόλιο επ' αυτού έχετε να κάνετε? Νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε στην προηγούμενη λογική. Διαφαίνεται ότι περιμένει κι άλλες. Αυτό μπορώ να πω. Διαφαίνεται από την απάντηση του κυρίου Δημάρχου ότι αναμένει κι άλλες, αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή την, αν μου επιτρέπετε δηλαδή, σε αυτή τη συζήτηση, διότι είναι κάτι που αφορά άλλη παράταξη και δεν θέλω να θεωρηθεί ότι υπάρχει παρέμβαση. Σίγουρα, απλώς στον ίδιο χώρο συνεδριάζατε όλοι μαζί και είναι θέματα που αφορούν και την επικαιρότητα και την κοινωνία. Σύμφωνη, έτσι, ναι, διότι ναι. Είναι και σοβαρές καταγγελίες. Ναι, όλα αυτά που λέτε τοποθετήθηκαν αυτοί που αρετήθηκαν, λοιπόν, τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος, σας βγάλουν τα συμπεράσματα. Ωραία. Να περάσουμε λίγο σε διαφορετικό κεφάλαιο με αφορμή τώρα την κατάληψη που γίνεται στον τομέα της καθαριότητας, στο αμαξοστάσιο. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Υπάρχει καταρχάς ένας νόμος ο οποίος βγήκε από το Σκουρλέτη, το οποίο για τα χρόνια τα προηγούμενα που οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν είχαν πληρωθεί τα μέσα προστασίας και το γάλα, έδωσε τη δυνατότητα αυτό να ρευστοποιηθεί σε χρήμα και να αποπληρωθούν αυτή η υποχρέωση των ΟΤΑ προς τους εργαζόμενους. Αυτό ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίστηκε ομόφωνα. Ουσιαστικά για εμάς τώρα, τους υπόλοιπους, αυτό έπρεπε να έχει υλοποιηθεί, γιατί δεν είναι θέμα 5 ημερών και 10, είναι πλέον των 2 μηνών, αν θυμάμαι. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση από το προηγούμενο, το 18, προς το τέλος του 18. Άρα, λογικά, εφόσον έχει εγγραφεί ο κωδικός και τα χρήματα στον προϋπολογισμό, υπάρχει έγκριση Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνες όλες αυτές τις αποφάσεις και του Δημοτικού Συμβουλίου, έπρεπε να έχει ξεκινήσει η διαδικασία έγκριση των ενταλμάτων και να πληρωθούν. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια ολιγορία από το Δήμο στο να δέσει από όλες τις πλευρές το θέμα και να προχωρήσει στην πληρωμή των εργαζομένων, που είναι το δικαίωμα το οποίο τους έχει αποδοθεί, το έχουν κατακτήσει, ήταν και μια υποχρέωση του Δήμου πολλά χρόνια. Τώρα, νομίζω ότι δίκαια διαμαρτύρονται και πιστεύω ότι θα λυθεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα λυθεί, διότι δεν υπάρχει εμπόδιο νομικό να μην λυθεί. Νομικά είναι κατοχυρωμένοι, αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής είναι ομόφωνες. Πιστεύω ότι πρέπει να πληρωθεί. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τα τουίκου σας, αν μπορώ να το θέσω έτσι, θέλω λίγο να μου πείτε πώς κυλάει η διαδικασία της συγκρότησης του ψηφοδελτίου και αν θα δούμε νέα πρόσωπα. Η συγκρότηση του ψηφοδελτίου μας κυλάει πάρα πολύ καλά. Θα δείτε αρκετά νέα πρόσωπα. Θα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάνω και από 70% ανανεωμένο το ψηφοδελτίο μας. Θα αρχίσουμε μάλλον προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας σταδιακά με το κεντρικό μας σύνθημα και το λογότυπο της προεκλογικής εκστρατείας να ανακοινώσουμε και μια πρώτη ομάδα. Πρόσωπα από όλους τους χώρους. Πρόσωπα από όλους τους χώρους, ναι. Θα είναι από όλους τους χώρους. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους, οι οποίοι έχουν γνώση, έχουν ικανότητα και θα εκφράζονται στους υποψήφιους, θα υπάρχει και η δυναμική από όλες τις περιοχές της πόλης. Τώρα θέλω να μου πείτε κωδικοποιημένα 3 ζητήματα σοβαρά που αφορούν την πόλη μας και ποια είναι η πρότασή σας πάνω σε αυτά, σχετικά με αυτά. Όσο πιο κωδικοποιημένα γίνεται φυσικά. Έτσι. Θα σας πω παραπάνω, θα σας πω ελεκτικά. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι η καθαριότητα. Δεν θέλω να το πω. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι το κυκλοφοριακό. Κυκλοφοριακό, πάρκινγκ, προσβασιμότητα. Το τρίτο μεγάλο πρόβλημα είναι το νερό. Το τέταρτο μεγάλο πρόβλημα είναι η ελεύθερη χώρη, η κοινόχρηστη χώρη και το περιβάλλον με την έννοια του πράσινου πάρκου και όλα αυτά τα πράγματα. Πέμπτο μεγάλο πρόβλημα είναι η πολιτική προστασία. Και έκτο μεγάλο πρόβλημα, ίσως είναι από τα μεγαλύτερα, είναι η κοινωνική πολιτική που πρέπει να έχει ο Δήμος απέναντι στους δημότες του. Και η κοινωνική πολιτική εκφράζεται σε πολλούς τομείς. Εκφράζεται και στα μικρά παιδιά, άρα πρέπει να έχουμε μια πρόνοια για τους παιδικούς σταθμούς. Εκφράζεται και στη σχολική ηλικία, άρα πρέπει να έχουμε καλά και σωστά κτίρια για νηπιαγωγεία, γυμνάσια, λύκεια. Εκφράζεται στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την οποία πρέπει να έχουμε στους ανθρώπους που φοιτούν. Πρέπει εκφράζεται στην βοήθεια και στην άνεση που πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους που είναι της τρίτης ηλικίας. Είτε είναι στους άστεγους, πρέπει να δούμε και τη λογική των δημοτικών γυροκομείων. Έχει αρχίσει και γίνεται πολύ μεγάλη
επαγγελματική δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και πάρα πολλοί συνάνθρωποι της ιδιωτικότητας που δεν έχουν οικονομικά δυνατότητα να απευθυνθούν. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα των νέων που έχουν θέμα με την ανεργία και την εξειδίκευση, άρα και εκεί ο Δήμος. Όπως υπάρχει και το πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα περιοριστικά τμήματα του Δήμου Ηρακλείου, οι οποίοι έχουν τα ιδιαίτερα δικά τους προβλήματα, τα οποία πρέπει εμείς να δώσουμε λύσεις. Επειδή αυτό είναι θέσατε πολλά ζητήματα, αρδρευτικό λύσεις νερό. Υπάρχουν. Βεβαίως, εμείς έχουμε διατυπώσει και διατυπώνουμε λύσεις σε όλα. Mm-hmm. Θα τεθεί το πρόγραμμά μας εντός των ημερών σε δημοσιότητα. Έχουμε ένα πακέτο μεγάλων έργων, τα οποία θα αλλάξουν την όψη της πόλης. Έχουμε ένα πακέτο για τα μικρά καθημερινά προβλήματα, τα οποία μπορεί να είναι τα οδοστρώματα, μπορεί να είναι θέσεις στάθμευσης, μπορεί να είναι η συνολική αλλαγή της κυκλοφορίας, των μέσων μαζικής κυκλοφορίας και των πώς θα λειτουργεί το ιστορικό κέντρο με στη λογική του αποκλεισμού, ποια θα είναι η δυνατότητα προσβασιμότητας, πώς θα έχουμε μια συνολική πολιτική για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι... Δεν είναι λίγοι, το συζητούσαμε και πριν βγούμε στον αέρα μου. Σήμερα το πρωί, εγώ είχα μια εικόνα ότι ήταν γύρω στο 11% και σήμερα έμεινα έκπληξη να μου πει 16,8. Στον νομό Ηρακλείου. Και να φανταστείτε ότι υπάρχουν περίπου 1.450-1.500 συνάνθρωποι που δεν βλέπουν και από τους οποίους λόγω του ότι δεν έχουν την εκπαίδευση και δεν έχει και, αν θέλετε, και υποδομή να τους εκπαιδεύσει, να είναι ένα κομμάτι άλλο του Δήμου της Κοινωνικής Πολιτικής, δεν κυκλοφορούν. Είναι σπίτι τους. Και κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι. Η αντιπολιτευτική σας δραστηριότητα ήταν πολύ δυναμική τα χρόνια που προηγήθηκαν. Αυτό που εισπράτετε εσείς όταν περπατάτε στον δρόμο από τον κόσμο. Θα συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπατε και θα σας απαντήσω. Ήταν δυναμική, αλλά ταυτόχρονα ήταν και προγραμματική. Δηλαδή δεν διαμαρτυρόμεθα γιατί θέλαμε να διαμαρτυρηθούμε. Όχι, σωστά. Συζητούσαμε το θέμα καθαριότητας, λέγαμε ότι σε επίπεδο καθαριότητας της πόλης πρέπει να γίνει ένα 2-3-4. Σε επίπεδο διαχείρισης απορριμμάτων πρέπει να γίνει ένα 2-3-4. Κυκλοφοριακό νερό. Σωστό, αναγνωρίζουν πολύ. Δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς. Σωστό. Αυτό λοιπόν τώρα μεταφράζεται σε μια πολύ μεγάλη και καλή απήχηση από τους δημότες απέναντί μας. Το οποίο πιστεύω ότι θα εκφραστεί και στο εκλογικό αποτέλεσμα και θα μας έχει μέσα στους δύο οι οποίοι θα διεκδικήσουν το δημορχιακό θόκο, τη δημορχιακή θέση. Και θέλω να πιστεύω ότι έχουμε δείξει την ποιότητα, την προσήλωσή μας στους στόχους, έχουμε δείξει την προσήλωσή μας στην αυτοτέλεια της παράταξης χωρίς να έχουμε παρεμβάσεις και όποιοι προσπάθησαν να παρέμβουν έχουν ξεφύγει εντελώς από τα πλαίσια της δικής μας λειτουργίας. Νομίζω ότι είναι κατανοητό στον κόσμο ότι αυτή όλη η μάζα που έχει μαζευτεί των ανθρώπων, η κρίσιμη μάζα, ας το πούμε, αποτελείται από ανθρώπους από όλους τους κοινωνικούς χώρους, τους πολιτικούς χώρους και οι οποίοι έχουν ένα κοινό στόχο. Να δώσουμε ένα όραμα στο Ηράκλειο και να λύσουμε και την καθημερινότητα του Δημότη. Σας έχω ακούσει να λέτε αρκετές φορές, είτε χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη λέξη είτε όχι, ότι ο Δήμος τα τελευταία χρόνια έχει μείνει καθυλωμένος. Πολύ, ναι. Μπορεί να βγει από το τέλμα και πώς θα γίνει. Θα σας πω το εξής. Έχουμε ένα Δήμο, ο οποίος, αν πάρουμε μόνο αποκλειστικά τον αντιδήμο των οικονομικών, κανείς δεν θα τον ψέξει ότι τα 20 εκατομμύρια που είχε τα έκανε 55. Αν το δούμε έτσι, χάσαμε όμως το παιχνίδι. Ο Δήμος δεν είναι μια τράπεζα που μαζεύει λεφτά. Έχει λοιπόν την ικανότητα, την οικονομική, τη δυνατότητα την οικονομική. Θέλει λοιπόν και ένα μηχανισμό να μεταφράσει αυτά τα χρήματα σε έργο ωφέλιμο για την πόλη και τους δημότες. Προσέξτε τώρα. Με 9 εκατομμύρια κάνεις 3 καινούριους περιοδικούς σταθμούς. Φέτος ήταν 9 εκατομμύρια το περίσσεμα. 8.600 περίπου. Ήταν το περίσσεμα. Το φετινό ήταν 8.600. Άρα θα μπορούσε λοιπόν αυτά να πει να κάνει 3 παιδικούς σταθμούς. Οι 3 παιδικοί σταθμοί δεν τελειώνουν σε έναν χρόνο. Θέλουν 2 χρόνια, 2,5. Άρα δεν θα τρώγαμε όλα αυτά τα λεφτά. Δεν καταναλώναμε όλα αυτά τα λεφτά. Μετά θέλει να πει: θέλω να φτιάξω, ας πούμε για παράδειγμα, παράλληλα τη Κνωσού τον δρόμο που έχουν σκάψει τώρα γίνεται, να το κάνω μια ανάπλαση. Ή θέλω να κάνω στην Παπαπέτρου Γαβαλά που είναι το σχολείο, θέλω να κάνω μια ανάπλαση. Αυτά τι κόστος έχουν? Έχουν 800 μέχρι ένα εκατομμύριο. Γίνονται το κάθε ένα από αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, με αυτά τα 8 εκατομμύρια θα μπορούσε να έχει μπει σε μια διαδικασία να αλλάζει τμηματικά και στο σύνολο της πόλης, όχι για το κέντρο μόνο, γιατί δεν σας αναφέρω το κέντρο,
τμήματα της πόλης με πολύ καλό τρόπο. Άρα τρόποι υπάρχουν. Τρόποι υπάρχουν. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα. Φέτος ξεκίνησα με έναν προπολογισμό 26,5 εκατομμύρια για έργα και κατανάλωσα μόνο 2,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτή η μηχανή δεν μπορεί να αποδώσει έργο. Χρειάζεται άλλο καπετάνιο που λένε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιγέρη, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εγώ σας ευχαριστώ. Για τον χρόνο που μας διαθέσατε και την συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.